Πολύ. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, είναι ο πρόεδρος της Internet Now, να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Βασιλάκο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα και καλό κουράγιο και καλή υπομονή για αυτά που συμβαίνουν, γιατί όταν η οικονομία έχει γίνει ψηφιακή, αυτά τα απόνερα ενδέχεται και να συμβούν. 7 δισεκατομμύρια το πρόβλημα στην προσωπική του περιουσία από τη μετοχή, 6 δισεκατομμύρια οι απώλειες στο Facebook από τις διαφημίσεις. Και 160 δισεκατομμύρια, αυτό είναι το νούμερο που μας εντυπωσιάζει. Ναι, ναι. 160 δισεκατομμύρια ευρώ οι απώλειες στην παγκόσμια οικονομία. Ναι. Γιατί συνέβη αυτό? Μπορείτε να μας πείτε με απλό λοιπόν τρόπο, για να καταλάβουν όλοι οι τηλεθεατές μας, τι συνέβη? Πάντα μιλάμε απλά στους ατέριαστους κάθε φορά που συναντιόμαστε. Ναι. Γι' αυτό θα σας πω ότι όπως έχουμε τα τηλέφωνα και τους αριθμούς, το Facebook αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Αυτός ο αριθμός λοιπόν στον οποίο αντιστοιχεί το Facebook σταμάτησε να δουλεύει χτες για 6 ώρες. Γιατί? Γιατί οι τεχνικοί του Facebook προσπάθησαν να φτιάξουν μεγαλύτερες ταχύτητες ώστε να μπορούν να ικανοποιούν την παγκόσμια ζήτηση. Πώς λοιπόν εκφράστηκε αυτό πρακτικά? Όταν λοιπόν θέλετε να συνδεθείτε στο Facebook, εσείς που συνδέεστε και εμείς που συνδεόμαστε από Ελλάδα, μιλάμε μέσω του παρόχου μας. Ο πάροχός μας είναι στην Ελλάδα. Είχε λοιπόν το Facebook και έβαλε ένα σερβεράκι μες στον πάροχο. Στην Κοσμοτέ, στη Win, στη Vodafone, παντού. Ναι. Όταν λοιπόν έβαλε αυτό το σερβερ, το έκανε για να αυξήσει την ταχύτητα, αλλά έλα που το δίκτυο των παγκόσμιων σερβερ που ανήκει σε μια εταιρεία η οποία μπορεί να είναι η Akamai ή να είναι η Cloudflare, δίκτυα τα οποία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση που είχαν, όπως και ο Sky τη ζήτηση που έχει από τους χρήστες, βάζει επιταχυντές. Ο επιταχυντής λοιπόν του Facebook χτες απλώς δεν δούλεψε και δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα. Τι συνέπεια όμως πρακτική είχε αυτό? Ότι όλο το site ήταν συνδεδεμένο και με τις κάρτες των εργαζομένων που έπρεπε να μπουν και να διορθώσουν το πρόβλημα. Μάλιστα. Πήγαν λοιπόν οι τεχνικοί να μπουν στο κτίριο και δεν μπορούσαν να μπουν στο κτίριο. Καταλαβαίνετε ότι σε μια ψηφιακή οικονομία έχουμε ανάγκη για αναλογικές λύσεις. Γι' αυτό πάντα έχουμε παράλληλες αναλογικές λύσεις που δίνουν τη λύση στην κρίση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βασιλάκο. Αυτό το πράγμα μπορεί να το αντιμετωπίσουμε ξανά στο μέλλον και δεν θα υπάρχει μια λύση, όπως λέτε, αναλογική, ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το εξάωρο, δεκάωρο, όσο μπορεί να είναι? Σας το λέω και θυμηθείτε το. Ετοιμαστείτε για blackout στην Αθήνα. Ιντερνετικό blackout σε όλες τις συνδέσεις λόγω υπερφόρτωσης και μη κάλυψης δικτύων πέμπτης γενιάς, 5G. Επειδή δεν υιοθετήσαμε έγκαιρα το 5G ως χώρα, έχουμε προβλήματα τα οποία τα βλέπετε και τα ζείτε όταν μιλάτε στο κινητό και υπάρχουν ώρες που έχετε πρόβλημα στην επικοινωνία. Επίσης, οι πάροχοι αποφάσισαν να περάσουν την τηλεφωνική κλίση, τη φωνή δηλαδή, για να το πω απλά, από κλίσεις δεδομένων. Αυτό τους έριξε την ποιότητα και την πιστότητα. Ο Χαλκός, που ήξεραν κάτι οι Γερμανοί όταν ήρθαν και αγόρασαν τον ΟΤΕ και τον πήραν αγκαλίτσα και τον φύλαξαν. Ο Χαλκός λοιπόν είναι αντικατάστατος. Η οπτική ίνα είναι το μέλλον, αλλά πρέπει να λειτουργεί παντού για να μην έχουμε προβλήματα. Μάλιστα. Άρα, πάντα φροντίζουμε να έχουμε backup δίκτυα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί το γραφείο μας να μην έχει και κινητή τηλεφωνία, router έτοιμο να λειτουργήσει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βγούμε μόνο από κινητή τηλεφωνία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λειτουργούμε με ενσύρματη τηλεφωνία. Εκεί λοιπόν την πάτησαν γιατί δεν λειτουργήσαν όλα αυτά. Μαζί με τα υπόγεια καλώδια. Ο κόσμος δηλαδή, αν και 7 ώρες δεν έχουμε Facebook. Γιατί ναι, αλλά αν 17 και αν 37. Να σας πω κάτι. Ναι, και 37 παλιά δεν θα χανόταν. Παλιά δεν θα χανόταν. Ναι. Τώρα όμως έχω ιατρικές εφαρμογές και ιατρικές. Α, σωστό. Σκεφτείτε που παρακολουθούν ότι πολλές φορές... αυτό να το συζητήσουμε. Ειδικά για αυτά τα θέματα τη ιατρική, εννοώ. Ότι ό,τι είναι σοβαρό, πιο σοβαρό όπως το περιγράφετε, προφανώς πρέπει να υπάρχει backup και συνδέσεις ανά πάσα στιγμή. Σωστό. Τώρα, το να μην ανέβει selfie, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όχι, βέβαια. Δεν χάθηκε, αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Τα νέα παιδιά, αν τους ρωτήσετε τι είναι το ίντερνετ, θα σας πούνε είναι το Instagram και το Facebook. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Η γενιά του 2008-2006 σας έλεγε ότι το ίντερνετ είναι το Google. Εμείς που είμαστε παλιές καραβάνες και ξεκινήσαμε το 1997, ξέρουμε ότι το ίντερνετ είναι ίντερνετ. Είναι ένα πεδίο δόξας λαμπρό που πάνω εκεί οικονομούμε υπηρεσίες. Έχετε δίκιο, το τοποθετήσατε νομίζω πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλάκο. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. 160 δισεκατομμύρια.